Να δούμε, καλησπέρα. Είμαστε συνεχείς στο ραντεβού μας, τώρα είστε 10 ακριβώς. Σήμερα έχουμε έναν ιδιαίτερο προσκεκλημένο, είναι ο κύριος Μαγκελάντους. Εργάζεται στην Κύπρο, στο νοσοκομείο της Λευκοσίας και θα μας μιλήσει για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Καταρχήν τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Θα μας μιλήσει για ένα πολύ εξαιρετικό θέμα και μάλιστα θα μας μιλήσει ιστορικά. Αφορά το ρόλο της απεικόνησης συνολικά στον καρκίνο του προστάτη. Στον προστάτη γενικότερα. Και το διαγνωστικό μέρος, που όπως ξέρετε, η πολυπαραμετρική εξέταση του προστάτου και η λέξη μη σας εντυπωσιάζει, σημαίνει ότι αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες σημαντικής τομογραφίας στην εξέταση του προστάτη. Γι' αυτό και τη λέμε πολυπαραμετρική, γιατί έχουμε πολλούς τρόπους να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, και όχι μόνο ένα. Και η πολυπαραμετρική λοιπόν του προστάτη είναι η βασική μέθοδος που χρησιμοποιείται στο καρκίνο του προστάτη από πλευράς απεικόνησης. Αλλά υπάρχουν και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εξελίξεις πάνω στη θεραπευτική αντιμετώπιση νεοπλασμάτων ή γενικών συμπαθήσεων του προστάτη. Επομένως, σήμερα η ομιλία θα είναι ολιστική. Θα είναι όλη η εκδοχή. Και το διαγνωστικό μέρος και το δέρμα. Ο λόγος σε εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας θα ήθελα και εγώ από τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης και ιδιαίτερα τους καθηγητές, τον κύριο Πρασόπουλο και τον κύριο Χατζηδάκη, για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της ακτινολογίας για ακόμα μια χρονιά και να μιλήσουμε, όπως είπε και ο κύριος Πρασόπουλο, για ένα εξαιρετικό θέμα το οποίο αφορά στη διάγνωση αλλά και στη θεραπεία παθήσεων του προστάτη αδένα. Καταρχήν, τα σημεία και τα συμπτώματα που αφορούν τις παθήσεις του προστάτη αδένα ποικίλουν και ο πρώτος γιατρός που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους ασθενείς αυτούς και να διαγνώσει την κάθε οντότητα είναι ο ουρολόγος, ο οποίος στη συνέχεια θα έρθει στον ακτινολόγο προκειμένου να αξιολογήσουμε διαγνωστικά τον προστάτη αδένα. Και ο στόχος, ο δικός μας πλέον σαν ακτινοδιαγνώστες, είναι να μπορέσουμε να διαγνώσουμε ή να αποκλείσουμε την ύπαρξη του καρκίνου του προστάτη. Η διαγνωστική προσέγγιση ξεκινάει με το λεξικό, το PIRAT, το οποίο πρωτεφανίστηκε το 2012 και ανανεώθηκε το 2015 και τελευταία ανανέωσή του ήταν το 2019, όπου ουσιαστικά είναι ένα λεξικό το οποίο βασίζεται στην πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του προστάτη και έχει σαν στόχο αυτό το βιβλίο να δώσει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες προς όλους όσους ασχολούνται με το αντικείμενο, που ξεκινά με τις τεχνικές παραμέτρους της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας, με την διάγνωση, με τα reports δηλαδή που δίνει ο ακτινοδιαγνώστης και αφορούν στην ορολογία και στο περιεχόμενο της διάγνωσης, με σκοπό την κατηγοροποίηση των αλλοιόσερων μέσα σε ένα σύστημα, το PIRAS, το σύστημα που είναι μια βαθμίδα 5 κατηγοριών, οι οποίες ουσιαστικά δίνουν τον κίνδυνο ύπαρξης του καρκίνου του προστάτη. Επίσης, βοηθάει μέσω της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας στον εντοπισμό των αλλαιώσεων και είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η μέθοδος στις κατευθυνόμενες βιοψίες της fusion, όπως λέμε πλέον, δηλαδή το συνδυασμό μαγνητικής τομογραφίας και υπέρυπου, ούτως ώστε ο ουρολόγος ή ο πνευματικός ακτινολόγος να λάβει τις βιοψίες του προστάτη. Και τέλος, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων. Είναι ένα λεξικό το οποίο μέσω της κατηγοροποίησης βοηθάει στην επικοινωνία μεταξύ του ακτινοδιαγνώστη και του κλινικού γιατρού προκειμένου να αποσαφινιστεί ένα έβριμα. Το λεξικό, το PIRATS, δεν μπορεί να αξιολογήσει τον προστάτη αδένα ο οποίος έχει λάβει οποιαδήποτε μορφή θεραπείας, είτε αυτή είναι χειρουργείο, ορμονοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή εμβολισμός. Και επίσης δεν μπορεί να αξιολογήσει άλλες δομές πέρα από τα όργανα της πιέλου,
διότι οι ακολουθίες που λαμβάνονται είναι πολύ συγκεκριμένες και έχουν σκοπό αποκλειστικά να αξιολογήσουν τον προστάτια βένα. Κάποια κλινική αξιολόγηση πρέπει να γίνει πριν την πολυπαραμετρική τομογραφία και αυτή θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον ακτινολόγο προκειμένου να έχει σαφή διαγνωστικά ευρήματα, και αυτά που πρέπει να ξέρει ο ακτινολόγος πριν τη μαγνητομογραφία είναι την τιμή του PSA στον ασθενή, να έχει ένα καλό ιστορικό, ατομικό ιστορικό αλλά και οικογενειακό ιστορικό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θέλουμε να ξέρουμε τα ευρήματα από την δαχτυλική εξέταση του ουρολόγου. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κλινική πληροφορία. Και επίσης, αν ο ασθενής λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή για τον προστάτη. Η διενέργεια της μαγνητικής τομογραφίας από τη βιοψία είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, να έχουμε ένα κενό 6 εβδομάδων μεταξύ της βιοψίας και της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας. Και ο λόγος είναι για να αποφύγουμε να έχουμε αλλοιώσεις οι οποίες αφορούν τη βιοψία, και αυτές είναι είτε αιμορραγικά στοιχεία στο προστάτη, είτε φλεγμονή μετά από τη βιοψία. Και τέλος, η προετοιμασία του ασθενή για την πολυπαραμετρική μαγνητομογραφία είναι πολύ σημαντική. Συνήθως χορηγούμε μπουσκοπάν για να αποφύγουμε τα artifacts από τις κινήσεις, συγγνώμη, του εντέρου. Μπορούμε να κάνουμε κλείσμα στον ασθενή για να αποφύγουμε τα artifacts από το περιεχόμενο στο ορθό, και είναι καλό ο ασθενής να έχει αποχή από οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα εξπερμάτωση για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την μαγνητική τομογραφία. Τεχνικοί παράμετροι, το 3 θέσλα σίγουρα το προτιμάμε από το 1,5. Έχει καλύτερη απεικόνιση του αδένα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενδοορθρικό ποινίο. Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά από το να μην χρησιμοποιηθεί, και επομένως στα περισσότερα διαγνωστικά κέντρα δεν το χρησιμοποιούμε, διότι ο ασθενής δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί. Επίσης, το σκάν που κάνουμε στην πολυπαραμετρική τομογραφία πρέπει να περιλαμβάνεται ο προστάτης και οι σπερματοδόχες κύστης προφανώς, και μία ακολουθία πρέπει να λαμβάνεται από το επίπεδο του διχασμού, της αορτής έως και της κατησυχίων αρθρώσης, για να ελέγξουμε για πιθανή λεφαδενοπάθεια ή κάποια μεταστατική νόσο στα οστά της πιέλου. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι δεν χρειάζεται ειδικό λογισμικό, δεν χρειάζεται ειδικό workstation, δηλαδή να πάμε να κάτσουμε για να μελετήσουμε την πολυπαραμετρική τομογραφία. Οπότε δίνει τη δυνατότητα αυτή στον κάθε ακτινοδιαγνώστη μέσω από τις εικόνες και τον υπολογιστή του να θέσει την διάγνωση. Τώρα, η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του προστάτη βασίζεται στο συνδυασμό. Αυτή η λέξη combination είναι το πιο σημαντικό. Στο συνδυασμό αυτών των τριών ακολουθιών, δηλαδή της τα δύο ακολουθίας, της ακολουθίας της μοριακής διάχυσης και της ακολουθίας, της δυναμικής ακολουθίας μετά την έχυση ουσιαγραφικού, ανάλογα με τη ζώνη στη ζώνη στον προστάτη δηλαδή, που βλέπουμε την κάθε παθολογία. Και γι' αυτό το λόγο έχει σημασία να σας υπενθυμίσω λίγο τις ζώνες του προστάτη και να σας τονίσω ότι ο προστατικός καρκίνος εντοπίζεται τις περισσότερες φορές στην περιφερική ζώνη του αδένα, όπου είναι και η πλειοψηφία του προστατικού ιστού. Όμως αυτό το σημείο είναι το σημείο της φλεγμονής, οπότε θέλει αρκετά εξοικείωση και την καμπύλη εκμάθησης, προκειμένου ο αυτονοδιαγνώστης να μπορεί να διαφοροδιαγνώσει την προστατήτητα, τη φλεγμονή δηλαδή, από έναν καρκίνο, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το management της κάθε οντότητας είναι διαφορετικό. Η δεύτερη ζώνη είναι η μεταβατική ζώνη του προστάτη, το transition zone δηλαδή, η οποία βρίσκεται γύρω από την ουρήθρα και είναι η δεύτερη πιο συχνή εντόπιση του καρκίνου του προστάτη. Σε αυτή τη ζώνη εμφανίζεται συνήθως η καλοήθιστη υπερπλασία του προστάτη, και εδώ πρέπει ο αχνοδιαγνώστης να μπορεί να διαφοροδιαγνώσει τις δύο οντότητες. Από την άλλη, η κεντρική ζώνη, καθώς και η πρόσια, η νομιωματώδης, το στρώμα, η ζώνη όπως τη λέμε, είναι δύο περιοχές οι οποίες
δεν εντοπίζεται συνήθως καρκίνο στο προστάτη. Αν εντοπιστεί, είναι από επέκταση από κάποια άλλη ζώνη, κυρίως από την περιφερειακή ζώνη του αδένα. Τώρα, σύμφωνα με τους χάρτες οι οποίοι προτείνονται στο λεξικό PIRATS, υπάρχουν 41 περιοχές στον προστάτη αδένα, και ο οποίος χωρίζεται σε 3 τριτιμόρια. Είναι η βάση, το μέσο τριτιμόριο και η κορυφή του προστάτη αδένα. Και το κάθε τριτιμόριο χωρίζεται με μια οριζόντια γραμμή σε πρόσθιο και οπίσιο τμήμα, με μια κάθετη γραμμή σε δεξιό και αριστερό τμήμα, ενώ όσο κατεβαίνουμε προς το μέσο τριτιμόριο και το κορυφή του προστάτη, μια πλάγια γραμμή χωρίζει την περιφερική, το οπίσιο τμήμα της περιφερικής ζώνης του αδένα σε medial και lateral, σε έσω και έξω τμήμα του αδένα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να μπορέσει ο αχτινοδιαγνώστης να δώσει ακριβώς την εντόπιση, όπως θα σας δείξω και κάποια παραδείγματα στη συνέχεια, πού βρίσκεται η κάθε αλλίωση. Και επιστρέφοντας στο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται, η τάχδια ακολουθία πρέπει να έχει μία εγκάρσια τομή του προστάτη και τουλάχιστον μία ορθογόναλ, η οποία μπορεί να είναι ή sagittal ή coronal. Συνήθως είναι και τα δύο, οπότε έχουμε τρία επίπεδα, δηλαδή σε τάχδια ακολουθία. Η ακολουθία της μοριακής διάχυσης περιλαμβάνει το χάρτη ANDC και high B value εικόνες, και η diffusion, η dynamic contrast enhancement περιλαμβάνει τα φένα ακολουθία, ουσιαστικά είναι μια τα φένα ακολουθία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εντοφλέβια χορήγηση του σκιαγραφικού. Εδώ είναι κάποιες εικόνες φυσιολογικές, οι οποίες σε τα δύο προσανατολισμού ακολουθίες. Αυτή είναι μια coronal και αυτή είναι μια axial εικόνα, όπου βλέπουμε πώς φαίνεται η ανατομία του προστάτη. Εδώ σαν U αγγλικό είναι η περιφερική ζώνη του αδένα, η οποία στην τάβδια ακολουθία το φυσιολογικό να έχει, είναι ότι έχει υψηλή σύνταση σήμα. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραία την κάψα με ένα χαμηλή σύνταση σήμα, μια μικρή λωρίδα του προστάτη αδένα, όπου είναι πολύ σημαντικό να την δούμε άθικτη και ότι δεν υπάρχει επέκταση του καρκίνου, αν υπάρχει καρκίνος έξω από τον προστάτη. Ενώ κεντρικότερα έχουμε την κεντρική και τη μεταβατική ζώνη του αδένα, μέσα στον προστάτη δηλαδή, όπου στις περισσότερες φορές, όσο έχουμε μεγάλο προστάτη, είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε αυτές τις δύο ζώνες. Γι' αυτό και πάρα πολλοί ακτινοδιαγνώστες περιγράφουν την παθολογία ως μια οντότητα μέσα στην κεντρική και τη μεταβατική ζώνη. Ενώ μπορούμε πάρα πολύ καλά να δούμε και άλλες ζωμές εκτός από τον προστάτη αδένα, όπως είναι οι σπερματοδόχες κύστες που βλέπετε εδώ, αλλά και τα μαλακά μόρια, τα οστά και το καθεξής από την ελάσσιμα πιελό. Εδώ βλέπετε μια ταφένα ακολουθία του προστάτη αδένα και εδώ είναι μια ταφένα ακολουθία του προστάτη αδένα. Βλέπουμε τις βασικές διαφορές οπτικά, ότι στην ταφένα ακολουθία δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τις ζώνες του προστάτη αδένα. Ο προστάτης αδένας φαίνεται, έχει ίση σύνταση σήμα με τους παρακείμενους μύες, φαίνεται ομοιογενός το ίδιο. Ενώ, όπως σας είπα προηγουμένως, μπορούμε να ξεχωρίσουμε πάρα πολύ καλά τις ζώνες, ακόμα και αυτή η περιοχή αντιστοιχεί στην πρόσθεση ενωμηματώδη στρώμα του προστάτη αδένα. Και βλέπετε πόσο ωραία μπορούμε στην αδειοδοτική ακολουθία να αξιολογήσουμε τις ζώνες του προστάτη. Ωστόσο, η τάφενα ακολουθία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ιδίως σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε βιοψία, διότι μία παθολογία ενδεχομένως ή μία περιοχή, καλύτερα να το πω έτσι, χαμηλή ένταση σήματος στην τάφενα ακολουθία, όταν στην τάφενα είναι ψηλό, αυτό σημαίνει ότι είναι μοραλικά στοιχεία. Άρα, εάν αυτός ο ασθενής έχει υποβληθεί σε βιοψία, δεν είναι κάτι που αξιολογείται και είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται μετά τη βιοψία. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε και αυτή την ακολουθία σαν αναφοράς για να μπορούμε να κάνουμε τις συγκρίσεις. Η ακολουθία της μοριακής διάχυσης είναι, όπως σας είπα, οι high B-value εικόνες, όπως είναι αυτή, που απεικονίζεται φυσιολογικά ο προστάτης αδένας και στην NDC map με αυτόν τον τρόπο. Ενώ όταν υπάρχει κάποια παθολογία, με αυτόν τον τρόπο, σαν υψηλή σύνταση σήμα βλάβη, τη βλέπουμε στην ακολουθία των high B-value εικόνων και σαν χαμηλή σύνταση σήμα στο NDC map. Στο Dynamic Contrast Enhancement, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι
Δεν υπάρχει κάτι, ένα πρότυπο washout ή παραμονήσεως χειρογραφικού. Το θέμα είναι μια βλάβη η οποία είναι εμφανής στις υπόλοιπες ακολουθίες. Να παίρνει φάρμακο, είτε να το κάνει washout, είτε να το κατακρατεί, τότε καταγράφεται σαν θετικό στον Dynamic Contrast Enhancement την ακολουθία. Τώρα θα σας πω βήμα-βήμα πώς ένας ακτινοδιαγνώστης πρέπει να κάνει το reporting προκειμένου να καταλήξει τελικά στο σύστημα ταξινόμησης με βάση το PIRADS. Καταρχήν πρέπει να γίνει μια μέτρηση, μια σωστή μέτρηση του όγκου του μπροστά διαδένα. Και η σωστή μέτρηση γίνεται με αυτόν τον τρόπο, όπως είναι αυτές οι εικόνες. Δηλαδή, στην εγκάθιση τομή μετρούμε το μέγιστο εγκάθιση επίπεδο του μπροστά διαδένα, ενώ στην οβελαία τομή μετράμε τη μέγιστη επιμήκυση, τον επιμήκυς άξονα του προστάτη, καθώς και την προσιοπίστρια, τη μέγιστη προσιοπίστρια με διάμετρο του προστάτη αδένα, και με αυτόν τον υπολογισμό έχουμε τον όγκο του προστάτη. Εφόσον έχουμε τον όγκο, μετά γνωρίζοντας το PSA, το οποίο σας έχω πει από την αρχή ότι πρέπει να ξέρουμε, μπορούμε να μετρήσουμε το PSA intensity, το οποίο και αυτά τα δύο είναι κάποια υπολογίσιμα χαρακτηριστικά, τα οποία θα βοηθήσουν κυρίως τον ουρολόγο θα το βοηθήσουν να δει κατά πόσον τα κλινικά ευρήματα συμβαδίζουν με την ύπαρξη του καρκίνου του προστάτη. Και στη συνέχεια, με βάση αυτό τον χάρτη, το οποίο σας έδειξα και προηγουμένως, πρέπει να πάμε να εντοπίσουμε τη βλάβη. Δηλαδή, όταν υπάρχει μία βλάβη σε αυτό το σημείο, πρέπει να καταγράψουμε στο report το σημείο της εντόπισης, δηλαδή να πούμε ότι βρίσκεται στη βάση του προστάτη, στο αριστερό οπίσιο medial lateral τμήμα της περιφερειακής ζώνης στην προκειμένη περίπτωση, να μετρήσουμε τη μέγιστη διάμετρο της αλλίωσης ή τον όγκο, ανάλογα με το τι επιθυμεί ο κάθε ακτινοδιαγνώστης να χρησιμοποιήσει. Και είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι οι βλάβες οι οποίες βρίσκονται στην περιφερειακή ζώνη πιο αξιόπιστα μετρούνται στο χάρτη ένδυση, ενώ στη μεταβατική ζώνη πιο αξιόπιστα τους μετράμε στην W2 ακολουθία. Βεβαίως, όταν όμως δεν φαίνονται σε αυτούς τους χάρτες, βλέπουμε τη βλάβη και εκεί που φαίνεται καλύτερα τη μετράμε σε εκείνο το επίπεδο. Τι πρέπει τώρα να μας κάνει εντύπωση όταν βλέπουμε τη μεταβατική ζώνη του αδένα? Πρέπει καταρχήν να μας κάνει εντύπωση οποιασδήποτε εστιακές αλλοιώσεις, περιοχές ή όζη, οι οποίοι διαφέρουν από το γύρο παρέχημα του προστάτη αδένα. Αλλοιώσεις οι οποίες δεν έχουν σαφή όρια, όπως για παράδειγμα αυτή η εικόνα, που δεν είναι όπως την πρώτη εικόνα που βλέπετε ότι είναι σαφώς περιγραμμένη αυτός το nodule, ενώ περιοχές οι οποίες επεκτείνονται, όπως στην τρίτη εικόνα, σε άλλες ζώνες του προστάτη, έχουν δηλαδή invasive χαρακτηριστικά, πρέπει να τα σημειώσουμε και αυτά. Και επίσης, αυτές οι αλλοιώσεις όλες στην ταβδή ακολουθία στη μεταβατική ζώνη φαίνονται ως χαμηλής έντατος σήματος, όπως βλέπετε και στις εικόνες, ενώ όταν αυτές οι αλλοιώσεις συνοδεύονται και από περιορισμό της διάχυσης, τότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταγράψουμε με τον τρόπο που θα σας αναλύσω στη συνέχεια. Τι πρέπει να σκοράρουμε στην περιφερειακή ζώνη του αδένα? Οποιασδήποτε αλλοιώσεις εστιακές, οι οποίες προκαλούν περιορισμό της διάχυσης, δηλαδή στα high B-value εικόνες είναι αυξημένης έντατος σήματος και στο ένδυση MAP χαμηλής. Και εδώ υπάρχει η δυνατότητα να βάλουμε ένα ROI πάνω στο ένδυση MAP και να μετρήσουμε το ένδυση value, όπως το λέμε. Και αυτός είναι ένας δείχτης που πολύ, πολύ εύκολα να μας διαφοροδιαγνώσει μια αναλύωση αν αφορά σε καλοήθη ή κακοήθη προστατικό ιστό. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον paper το οποίο δημοσιεύτηκε προ-δεκαετίας και φαίνεται ότι οι μελετητές έχουν βρει και ένα ένδυση value threshold, δηλαδή ένα όριο, το οποίο είναι στα 900 αυτός ο αριθμός. Και βλέπετε ότι όταν είμαστε κάτω από τα 900, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή η βλάβη να αφορά σε clinical significant, όπως το λέμε, καρκίνο του προστάτη. Ενώ πάνω από τα 900 βλέπετε ότι πάλι το high risk βρίσκεται μέσα σε αυτή την πιθανότητα, όμως έχουμε και το low risk. Επομένως, το threshold των 900 είναι αυτό το όριο που μπορεί να καταγραφεί από τον ακτινοδιαγνώστη και να δώσει και αυτή την πληροφορία στον κλινικό γιατρό. Κάποια χαρακτηριστικά στην τάβδια ακολουθία που πρέπει να μας επισημάνουν, να έχουμε την προσοχή μας, είναι
επί προβολή αλλοιώσεων έξω από τον προστάτη, όπως βλέπετε εδώ που υπάρχει μια βλάβη στην περιφερική ζώνη του αδένα, η οποία έχει επέκταση έξω από τον προστάτη. Εδώ βλέπετε την επέκταση στις σπερματοδόχες κύστης, ενώ σε αυτή την εικόνα βλέπουμε παρουσία λεφαδένων στην πίελο ή επέκταση από τον προστάτη προς το pelvic floor και το ορθό. Τώρα, πάμε να δούμε πώς αυτές όλες τις αλλοιώσεις που σας έδειξα μέχρι τώρα πρέπει να τις ταξινομήσουμε στο PIRATS. Διότι, όπως σας είπα, το PIRATS είναι ένα λεξικό, ένας κώδικας, στον οποίο το σωστό είναι ότι πρέπει να πούμε στον ουρολόγο που θα μας παραβλέψει το περιστατικό ότι αυτό το lesion είναι PIRATS από 1 έως 5. Οπότε, πάμε να δούμε αυτή την κατηγορήση πώς μπορούμε να την κάνουμε. Καταρχήν, η περιφερική ζώνη του αδένα αξιολογείται καλύτερα και η επικρατούσα ακολουθία είναι η ακολουθία της μοριακής διάχυσης, προκειμένου να έχουμε ένα ασφαλές PIRATS score. Αυτή είναι το PIRATS 1, είναι ο φυσιολογικός προστάτης αδένας. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αλλίωση σε οποιαδήποτε ακολουθία, ούτε στην diffusion ακολουθία, η οποία, όπως σας είπα, είναι η dominant ακολουθία για να αξιολογήσουμε τον προστάτη. Τώρα, άμα βλέπουμε στην περιφερική ζώνη του αδένα οποιασδήποτε είτε γραμμοειδείς είτε σφινοειδείς αλλοιώσεις, οι οποίες στο NDC είναι χαμηλής ένδυση σήματος και στον diffusion είναι υψηλής, τότε μας προβληματίζουν. Ωστόσο, λόγω της μορφολογίας των αλλοιώσεων, δηλαδή είναι linear ή σφινοειδής μορφολογίας, τότε είναι PIRATS 2. Αν αυτές οι αλλοιώσεις είναι εστιακές, δηλαδή έχουν αυτή τη μορφολογία όπως βλέπετε σε αυτές τις εικόνες, τότε το PIRATS ανεβαίνει και έχει πιθανότητα να είναι 3-4. Το αν είναι 3-4 εξαρτάται κατά πόσον το dynamic contrast είναι θετικό ή αρνητικό. Αν μια εστιακή αλλίωση, η οποία είναι χαμηλή σε ADC και ψηλή σε diffusion, ή συμβαίνει ένα από αυτά τα δύο, τότε θα μας βοηθήσει τον dynamic προκειμένου να ανεβάσουμε το score στο 4. Δηλαδή, αν το dynamic είναι θετικό, τότε αυτός ο ασθενής έχει score 4 και πρέπει να υποβληθεί σε βιοψία. Το score τώρα είναι 4 καθαρό όταν είναι οι αλλοιώσεις εμφανώς πλέον και στην ADC και στην diffusion και, και στις δύο ακολουθίες δηλαδή. Έχουμε εμφανώς περιορισμό της διάχυσης, δηλαδή χαμηλό σήμα στο ADC και ψηλό στο high volume diffusion. Και αυτή η αλλοίωση είναι κάτω από 1,5 εκατοστά. Τότε αυτό καταγράφεται ως 4, ενώ ακριβώς οι ίδιες αλλοιώσεις με όγκο πάνω από με διάμετρο πάνω από 1,5 ή με προβολή της βλάβης έξω από τον προστάτη, δηλαδή φεύγει από την κάψα, όπως τα παραδείγματα που σας έδειξα στην αρχή, τότε το PIRATS είναι 5, δηλαδή σημαίνει ότι υπάρχει clinical significant καρκίνος. Σαν τύπος είναι η γέφυρα, σαν φεύγει έξω από την κάψα. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Όταν είναι μέγεθος 1,5 ή 1,5 ή βγαίνει. Ακριβώς. Τώρα, αν μιλάμε για τη μεταβατική ζώνη του προστάτη, η ακολουθία, η επικρατούσα είναι η TAF2 ακολουθία και αυτή η ακολουθία πρέπει οπωσδήποτε να γίνει correlate με την ακολουθία της μοριακής διάχυσης. Εδώ βλέπετε στις πρώτες εικόνες κάποια νότσους δηλαδή, τα οποία είτε έχουν σαφή κάψα, είναι σαφώς περιγεγραμμένα, τότε αυτά δεν μας προβληματίζουν. Και η κατηγορία 2, που είναι η υπερπλασία του προστάτη, συνήθως βλέπουμε αυτούς τους όζους, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και την τυπική encapsulation, την τυπική κάψα γύρω-γύρω δηλαδή. Όμως όταν η μοριακή διάχυση, όταν δεν ανάβουν δηλαδή, όταν δεν προκαλούν περιορισμό της διάχυσης, τότε είναι 2 και δεν μας προβληματίζουν. Όταν αυτές οι βλάβες προκαλούν περιορισμό της διάχυσης, δηλαδή έχουν χαμηλή σύνταση σήματος στο NDC και ψηλή στο diffusion, είτε τα nodules είτε οι περιοχές μεταξύ των nodules, τότε το score ανεβαίνει στο PIRATS 3. Καθαρό τριάρι είναι όταν αυτές οι αλλοιώσεις έχουν ασαφή όρια, δηλαδή δεν έχουν την κάψα όπως έχουμε δει προηγουμένως και περιορίζουν τη διάχυση. Αυτό είναι καθαρό τριάρι, ενώ ανεβαίνουμε στο score 4 όταν είναι
έντονος και εστιακός ο περιορισμός της διάχυσης σε αυτές τις αλλοιώσεις. Πλέον το καθαρό τεσσάρι είναι όταν αυτές οι αλλοιώσεις χάνουν αυτή την στρόγγυλη μορφολογία που συνήθως βλέπουμε στους καλοήθεις όμβους, δηλαδή έχουν πιο επιμήκη μορφολογία, έχουν ομοιογενώς χαμηλό σήμα στην ταβίδια ακολουθία και είναι κάτω από 1,5 εκατοστό. Το 1,5 εκατοστό είναι και το όριο σε όλες τις βλάβες, και στην περιφερική ζώνη και στη μεταβατική ζώνη, ενώ το τεσσάρι γίνεται πεντάρι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως είμαι προηγουμένος, όταν το μέγεθος είναι πάνω από 1,5 εκατοστό, όταν έχουμε προβολή του προστάτη, της βλάβης έξω από τον προστάτη, ή όταν έχουμε invasive χαρακτηριστικά, δηλαδή όταν διηθείται η ορδόχος κίστη, το ορθό, λεφαδένες και ούτω καθεξής. Το λεξικό Pirates έχει αυτό το πρότυπο που πρέπει θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ακτινοδιαγνώστη να γράφει τα report, και στο εξωτερικό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν ξέρω αν χρησιμοποιούν ακριβώς αυτό το πρότυπο, αλλά στο εξωτερικό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Καταρχήν πρέπει να γράφουμε τις ενδείξεις αυτής της ενέργειας της πολυπαραμετρικής τομογραφίας, καθώς και το ακριβές πρωτόκολλο που έχει χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια πρέπει να καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά του προστάτη, όπως σας είπα, να μετρήσουμε τον όμβο, να δούμε αν υπάρχουν αιμορραγικά στοιχεία, να μετρήσουμε και να δούμε αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλίωση στην περιφερική ή στη μεταβατική ζώνη του αδένα. Και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχουν αλλοιώσεις, να τις καταγράψουμε μία-μία ξεχωριστά. Δηλαδή, να πούμε αυτή η αλλοίωση πού βρίσκεται με βάση τον χάρτη του Pirates, ποιο είναι το size, πώς φαίνεται στην DAD2, στην Diffusion, στην Dynamic Contrast, στην Carmen. Αν αυτή η βλάβη έχει χαρακτηριστικά, αν το περίγραμμά της φαίνεται, αν έχει invasive χαρακτηριστικά. Και στο τέλος, δηλαδή, να πούμε για τα εκτός του προστάτη αλλοιώσεις, δηλαδή να αξιολογήσουμε τις θεματολογικές κίστες, την πίελο, πιθανούς λεφαδένες, με σκοπό στο τέλος, και πρέπει να το κάνουμε αυτό, να καταλήξουμε σε ένα σκορ, το οποίο το σκορ είναι από το 1 μέχρι το 5, με βάση τα χαρακτηριστικά που σας είπα προηγουμένως, και αυτό το σκορ δίνει την πιθανότητα ύπαρξης καρκίνου του προστάτη με βάση αυτές τις εικόνες. Και αυτή η πιθανότητα βασίζεται ουσιαστικά με βάση τα παθολογικά ευρήματα των παθολόγων, των ιστοπαθολόγων δηλαδή, που αυτοί θεωρούν και εμείς και το λεξικό Pirates δηλαδή, ως κλινικά σημαντικό καρκίνο, ένα εύρημα το οποίο όταν γίνει βιοψία δηλαδή θα έχει ένα σκορ, λίζον σκορ των ιστοπαθολόγων, αυτό από 7 και πάνω, το μέγιστο είναι το 10, ένα όμβο ή βλάβη τουλάχιστον 0,5 ml και, ή θα έχει έξτρα προστατική εντόπιση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θεωρούμε ότι είναι αυτό που λέμε το 5 δηλαδή και το λέμε σαν clinical significant παρουσία του καρκίνου. Τώρα κάποια πολύ κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά που θα σας δείξει και ο Βασίλης στη συνέχεια. Το πρώτο είναι μια αλλίωση η οποία τη βλέπουμε σε ακολουθίες στα 2 diffusion και ADC map, και βλέπετε ότι στην περιφερική ζώνη του αδένα υπάρχει μια βλάβη η οποία είναι εστιακή, φαίνεται σε όλες τις ακολουθίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι ακολουθίες DWI και NDC, γιατί είπαμε ότι στην περιφερική ζώνη αξιολογούμε αυτές τις ακολουθίες. Είναι εστιακή, είναι κάτω από 1,5 εκατοστό, άρα αυτή είναι Pirates 4, ο σύνης αυτός πρέπει να πάει για βιοψία. Αυτή είναι ένα άλλο περιστατικό, το οποίο σας το βάζω μαζί με το προηγούμενο, διότι θέλω να σας δείξω ότι πάλι στην περιφερική ζώνη αριστερά του προστάτη αδένα υπάρχει μία αλλίωση, η οποία εδώ δεν είναι εμφανής. Φαίνεται ότι περιορίζεται η διάχυση, αλλά όχι πάρα πολύ όπως στην προηγούμενη εικόνα. Και εδώ είναι σημαντικό να δούμε και την ακολουθία της Dynamic Contrast και να δούμε ότι αυτή η περιοχή, η οποία ταιριάζει και με το Diffusion και με το NDC, είναι θετικό. Οπότε αυτό το εύρημα είναι 3-1. Δεν είναι καθαρό τεσσάρι όπως προηγουμένως που έχουμε μια εστιακή αλλίωση η οποία περιορίζει τη διάχυση και στον diffusion και στο NDC. Εδώ έχουμε μια αλλίωση η οποία δεν είναι εμφανώς ότι περιορίζει τη διάχυση. Γι' αυτό θέλουμε τη βοήθεια του Dynamic για να πούμε ότι θα το κάνουμε τεσσάρι αυτό το εύρημα. Εδώ βλέπετε ότι και από την άλλη πλευρά η περιφερική ζώνη θα έλεγε κάποιος ότι προσλαμβάνει σκαλαγραφικό, αλλά επειδή αυτή η περιοχή ταιριάζει με τα ευρήματα του diffusion και του DAV2, αλλά περισσότερο του diffusion,
Γι' αυτό την αξιολογούμε και την δίνουμε 3-1. Αυτά και τα δύο παραδείγματα είναι παραδείγματα που βιοψήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν ότι πρόκειται για προστατικό καρκίνο. Ενώ ένα τελευταίο περιστατικό που ήθελα να σας δείξω είναι μια πολυεστιακή αλλίωση στην περιφερική ζωή του αδένα, η οποία βλέπετε ότι περιορίζει τη διάχυση από την κορυφή του προστάτη έως και το μέσο τριτιμόριο του αδένα. Αυτές είναι αλλοιώσεις που περιορίζουν τη διάχυση και στο μέσο τριτιμόριο του αδένα. Αυτό λόγω της ότι είναι μια πολυεστιακή νόσος θεωρείται PIRATS 5 και αυτή επιβεβαιώθηκε ότι είναι καρκίνος. Ενώ σε αυτό τον ασθενή είχαμε και μια βλάβη στο λαβόνιο στο δεξιά. Βλέπετε αυτή την αλλίωση η οποία στην τάπη ακολουθία έχει χαμηλή συνένταση σήματος, περιορίζει τη διάχυση, υψηλό diffusion, χαμηλό NDC και αυτή η αλλίωση έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για μεταστατική νόσο στο οστό. Τώρα, ποιες είναι οι ενδείξεις για να προβεί κάποιος σε πολυπαραμετρική μαγνητικογραφία του προστάτη? Καταρχήν, πρέπει ο κλινικός να έχει υποψία ότι ο ασθενής του έχει καρκίνο. Και ποιες είναι οι υποψίες? Είναι να έχει ψηλό PSA score, πάνω από 4 δηλαδή, ή η δαχτυλική εξέταση να είναι θετική. Ορισμένες φορές γίνεται σε γνωστό καρκίνο του προστάτη για να σταθεροποιήσουμε την νόσο. Και επίσης σε περιπτώσεις όπου οι βιοψίες είναι αρνητικές, δηλαδή δίνουν σκορ 3, όμως ο ουρολόγος συνεχίζει να έχει υποψία ότι ο ασθενής του ενδεχομένως έχει καρκίνο του προστάτη. Δεν γίνεται η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία για staging, για screening, συγγνώμη. Δεν είναι μέθοδος screening. Και επίσης, το έχω πει και προηγουμένως, σε ασθενείς που έχουν ύποπτες βλάβες από σκορ 3 και πάνω, μπορεί να γίνει fusion biopsy, δηλαδή είτε ουρολόγος, πλέον τα κάνουν ουρολόγια αυτά, αλλά και αρκετοί επεμβατικοί αυθυνολόγοι μπορούν να ενώσουν τις δύο εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας και του υπερήπου, προκειμένου να πάνε στοχευμένα στον νόζο που μας προβληματίζει από την πολυπαραμετρική και να τον βιοψίσουν το συγκεκριμένο νόζο. Οπότε τώρα θα σας μιλήσω λίγο για τον εμβολισμό του προστάτη στα επόμενα λεπτά, όπου πρόκειται πραγματικά για μία μέθοδο η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, όπως θα σας δείξω, και έχει εφαρμογή στην αντιμετώπιση της καλοής υπερπλασίας του προστάτη, δηλαδή στις αλλοιώσεις που ο ακτινοδιαγνώστης δίνει σκορ 2. Ο εμβολισμός του προστάτη δεν γίνεται μέχρι στιγμής, δεν είναι στα guidelines για να αφορά καρκίνο του προστάτη, αλλά την καλοήθεια υπερπλασία, η οποία ουσιαστικά εμφανίζεται στους ενήλικες άντρες και πρόκειται για μια παθολογία η οποία ξεκινά από την μεταβατική ζώνη γύρω από την ουρήθρα, πιέζει την ουρήθρα και προκαλεί τα συμπτώματα του κατώτερου ουρητικού, όπως το ονομάζουμε. Αυτά τα συμπτώματα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα αποφρακτικά και τα ρετιστικά συμπτώματα. Και οι ασθενείς με καλοήθεια υπερτροφία του προστάτη μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα. Η αντιμετώπιση της καλοήθειας υπερτροφίας ξεκινάει συνήθως πάντα με φαρμακευτική αγωγή και μπορεί να καταλήξει ο ασθενής σε πιο επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται από τους ουρολόγους. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες, ανέμαχτες, οι οποίες, όπως βλέπετε στον πίνακα, είναι αρκετές. Ο εμβολισμός εφαρμόζεται από τον επεμβατικό ακτινολόγο και οι υπόλοιπες τεχνικές εφαρμόζονται από τους συναδελφούς τους ουρολόγους. Μία ωραία μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο CVIR το 2022, ανέλησε αυτές τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, τόσο του εμβολισμού και των υπολείπων δηλαδή. Και αυτό που κάνει τον εμβολισμό ξεχωριστό είναι το πώς φτάνουμε στον προστάτη. Όλες οι τεχνικές ουρολογικές μπαίνεις μέσα από την ουρήθρα ουσιαστικά για να καθαρίσεις τον προστάτη και να τον θεραπεύσεις. Ενώ με τον εμβολισμό μπαίνεις μέσα στο αγκιακό σύστημα και μέσα από την κάψα, δηλαδή μειώνεις τη ροή και αποσυφορίζεις την ουρήθρα. Δηλαδή η μέθοδος αντιμετώπισης είναι εντελώς διαφορετική. Τα βασικά χαρακτηριστικά που βλέπετε ότι έχει η PA τεχνική, που δεν τα έχει καμία άλλη από τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, είναι ότι μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία μόνο. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο ασθενής λαμβάνει αντιληπτική αγωγή,
Και επίσης δεν έχουμε ανώτατο όριο στο όγκο του προστάτη. Ενώ κάποια άλλα χαρακτηριστικά είναι ότι ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, τα οποία όπως βλέπετε έχουν και άλλες ελάχιστα ερευνητικές τεχνικές, είναι ότι η επέμβαση γίνεται σε ημερήσια βάση. Μπορεί να έχουμε μεγάλη μεταχειρητική πορεία, δηλαδή οι ασθενείς μας μία με δύο μέρες μετά την επέμβαση μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Και επίσης δεν έχουμε πρόβλημα όταν διενεργούμε τον εμβολισμό με τα θέματα της αισθητικής λειτουργίας. Ο εμβολισμός των προστατικών αρτηριών γίνεται συνήθως από προσπέλαση από τη δεξιά μεριά αρτηρία. Καθετηριάζουμε αμφωτερόπλευρα και αριστερά και δεξιά την προστατική αρτηρία, η οποία προστατική αρτηρία εκφύεται από τις αίσθηση του λαγόνες αρτηρίες. Και εφόσον εντοπιστεί και καθετηριαστεί το στέλεχος της προστατικής αρτηρίας με ειδικούς μικροκαθετήρες, τότε εγχύουμε κάποια εμβολικά υλικά τα οποία διεισδούν μέσα στον προστάτη αδένα με σκοπό να συρρυκνώσουν τον προστάτη, να απελευθερώσουν την ουρήθρα δηλαδή και ο ασθενής μας να απελευθερωθεί από τα συμπτώματα του κατώτερου ουροπητικού. Μια πολύ μικρή ιστορική αναδρομή, απλά για να σας εξηγήσω πού βρισκόμαστε και πότε ξεκίνησε να εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος. Τα πρώτα case report δημοσιεύτηκαν προ 20 ετίας και πλέον πρόσφατα, δηλαδή το 22, έχουμε μια μεγάλη σειρά από τα πρώτα κέντρα δηλαδή, που εφάρμοσαν αυτή την τεχνική, πέραν των 1000 ασθενών, με ένα follow-up 10 ετίας, που δείχνει ότι η PA τεχνική είναι αποτελεσματική για την απελευθέρωση των, και την απαλλαγή των συμπτωμάτων αυτών των ασθενών. Και μιλήσαμε για πρώτη φορά για ποσοστό επανεπέμβασης, διότι μέχρι τώρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν γνωστό αυτό το κεφάλαιο όσον αφορά τον εμβολισμό και έχουμε ένα ποσοστό επανεπέμβασης 20% στην πενταετία και ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει το 60% μέσα στην δεκαετία. Αυτό το ποσοστό της επανεπέμβασης για πολλούς μπορεί να θεωρείται μειονέκτημα, αλλά εάν έρθετε μια μέρα να δείτε ή μπορείτε να είσαστε κοντά να δείτε πώς ενεργείται ο εμβολισμός που γίνεται σε ημερήσια βάση μέσα σε 1,5 με 2 ώρες, το κάποιος ένας ασθενής να εμβολιστεί 2 φορές στη δεκαετία, εγώ δεν το θεωρώ και ιδιαίτερο μειονέκτημα της τεχνικής. Πόνο προκαλεί μετά από κάποια ώρα εμβολισμός, μιας και κλείνουν κάποια κλαδίσια αρτηριών και υπάρχει σχένη. Δεν υπάρχει πόνος ούτε κατά τη διάρκεια της επέμβασης ούτε και μετά. Αυτό που έχει που αισθάνεται ο ασθενής, αλλά το αντιμετωπίζουμε φαρμακευτικά με παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη, είναι δυσουρία και κάψιμο στα ούρα. Αυτό είναι που αισθάνεται ο ασθενής, το οποίο όμως με τη φαρμακευτική αγωγή που δίνουμε το πρώτο 24ωρο, γιατί εγώ προσωπικά τους κρατάω ένα 24ωρο στο νοσοκομείο, δεν έχουμε σύμπτωμα. Δεν έχουμε οποιοδήποτε σύμπτωμα. Τώρα, από τότε που ξεκινήσαμε να εμβολίσουμε προστάτη αδένα, ξεκινήσαμε να ανησυχούμε και να έχουμε το ενδιαφέρον να αναγνωρίσουμε τις προστατικές αρτηρίες. Αρκετά άρθρα έχουν δημοσιευτεί από τότε έως και σήμερα. Με ένα ωραίο άρθρο να δημοσιεύτηκε στο GVIR το 2019, μελέτησε ουσιαστικά πτωματικά δείγματα προστάτη αδένα και προσπάθησε ουσιαστικά να δει την μικροαγγείωση που έχει ο προστάτης αδένας. Αυτά τα αποτελέσματα που ανάδειξε αυτή η μελέτη ήταν πάρα πολύ σημαντικά για τους επεμβατικούς ακτινολόγους που διενεργούν αυτές τις πράξεις. Αρχικά αυτό ότι αρκετοί ασθενείς σε ένα μεγάλο ποσοστό, που φτάνει το 80%, έχουν επικρατούσα προστατική αρτηρία. Οπότε σε κάποιους ασθενείς μπορεί να είναι δύσκολος ή έως και αδύνατος ο καθετηριασμός της μίας πλευράς. Ενώ μας έδωσε αυτή η μελέτη πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το μέγεθος της προστατικής αρτηρίας. Και βλέπετε πόσο μικρή είναι η προστατική αρτηρία και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ούτως ώστε σαν κοινότητα να αποφασίσουμε ποιο είναι το κατάλληλο μέγεθος των εμβολικών υλικών που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να διενεργήσουμε επιτυχώς αυτή την πράξη. Τώρα, ο Καρνεβάλη και η ομάδα του, αυτός είναι ένας Βραζιλιάνος επεμβατικός ακτινολόγος, το 2017 έκαναν μια ταξινόμηση της προστατικής αρτηρίας, διότι όπως σας είπα προηγουμένως, δεν είχαμε ποτέ έως και τον εμβολισμό των προστατικών αρτηριών την περιέργεια να ονομάσουμε αυτό το αγγείο προστατική αρτηρία. Παλαιότερα το ονομάζαμε, για παράδειγμα, ανοκιστική ή κατοκιστική αρτηρία. Ο Καρνεβάλη και η ομάδα του έκαναν αυτήν την ταξινόμηση των 5 κατηγοριών και βλέπετε ότι υπάρχει και ποσοστό
εμφάνισα που εκφύτει η αρτηρία, ενώ ένα 5% αυτού του πληθυσμού μπορεί η προστατική αρτηρία να εκφύεται από οπουδήποτε. Είτε από την έσω λαγόνια, από το πίσω, από το πρόσωπο τμήμα της έσω λαγόνιου, από το πίσω τμήμα, από την έξω λαγόνιου. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το 5% δεν είναι χαμηλό ποσοστό και είναι εδώ που χρειάζεται η καμπύλη εκμάθησης του επεμβατικού ακτινολόγου προκειμένου να μπορέσει να αναγνωρίσει εύκολα και αποτελεσματικά και γρήγορα και μετά αποτελεσματικά να καθετηριάσει την προστατική αρτηρία. Για να αναγνωρίσουμε την προστατική αρτηρία, υπάρχουν κάποιες τεχνικές οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν πριν τον εμβολισμό. Αυτές είναι η CT αγγιογραφία και η MR αγγιογραφία, οι οποίες αυτές οι δύο εξετάσεις μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τα αγγεία του ασθενή μας, αν υπάρχει δηλαδή στένωση, αν υπάρχει οποιαδήποτε απόφραξη, αθυρωμάτωση, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε για νεαρούς ασθενείς, μιλάμε για ασθενείς 60+, άρα δεν είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν εντελώς φυσιολογική ανατομία των αγγείων. Ενώ πλέον με τους σύγχρονους αγγιογράφους έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διαχειρητικά Cone-beam CT. Το Cone-beam CT είναι μια ειδική εξέταση, η οποία ουσιαστικά παίρνει εικόνες ο αγγιογράφος CT, χορηγώντας σκιαγραφικό από τον μικροκαθετήρα, και βλέπετε ότι μπορούμε να ελέγξουμε ότι το αγγείο αυτό που είμαστε έτοιμοι να εμβολήσουμε καταλήγει μόνο στον προστάτη και δεν πάει ούτε στο ορθό, ούτε στο πέος, ούτε στην οδόχθη κύστη, ούτε οπουδήποτε άλλο. Τώρα, το 2020, το ΣΥΡΣΕ, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εταιρεία της Εμβατικής Ακτινολογίας, όρισε τα guidelines, βλέπετε ότι δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, τα οποία είναι ουσιαστικά το Ευαγγέλιο του Επεμβατικού Ακτινολόγου, προκειμένου να μπορέσει να διενεργήσει σωστά και τεχνικά, με τα κατάλληλα υλικά, την τεχνική του εμβολισμού. Θα σας τα πω στα γρήγορα. Ο εμβολισμός γίνεται με τοπική αναισθησία μόνο, δεν χρειαζόμαστε δηλαδή παρουσία αναισθησιολόγου, με προσπέλαση από τη μοιραία αρτηρία. Ορισμένοι επεμβατικοί ακτινολόγοι τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούν και την κερκίδικη αρτηρία για να μπουν στο αρτηριακό σύστημα. Χρησιμοποιούμε ειδικούς μάκρο και μίκρο καθετήρες. Έχουν σημασία αυτά τα υλικά και πρέπει να είναι λεπτά σύρματα, λεπτοί καθετήρες, ατραυματικοί, υποστηρικτικοί, προκειμένου να καταφέρουμε να φτάσουμε τελικά στην προστατική αρτηρία και εφόσον επιβεβαιώσουμε τη θέση της, να ρίξουμε τα εμβολικά υλικά. Τώρα, τα εμβολικά υλικά που χρησιμοποιούμε είναι συνήθως τα μικροσφαιρίδια και συνήθως χρησιμοποιούμε τα 300 σε μέγεθος, διότι αυτό είναι το μέγεθος του αγγείου που θέλουμε να εμβολήσουμε. Ενώ ορισμένα κέντρα στο εξωτερικό έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 1 με 2 χρόνια να χρησιμοποιούν και σαν εμβολικό υλικό την κόλλα, η οποία φαίνεται ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματική, και το βασικότερο είναι ότι κάνει την επέμβαση όλη αυτή να γίνει πιο γρήγορη. Επομένως, περιμένουμε με αγωνία να δούμε τα αποτελέσματα αυτά για να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε και αυτό το εμβολικό υλικό. Τα μικροσφαιρίδια αυτά είναι αυτοκινητικά. Τα μικροσφαιρίδια. Σε μια πλεκτινογραφία να κάνει ισχύον φαίνονται. Αυτά τα δεν φαίνονται, όμως εμείς όταν τα χορηγούμε, τα αναμειγνύουμε με σκιαγραφικό για να τα βλέπουμε, για να είμαστε βέβαιοι που πάνε. Όταν τελειώσει ο εμβολισμός και κάνει ένας ασθενής ακτινογραφία, μπορεί να φανεί τον μπλάς, δηλαδή παραμονή εκεί, αλλά στις επόμενες μέρες δεν θα φαίνεται τίποτα. Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές εμβολισμού. Είναι η κλασική τεχνική και η perfected τεχνική, όπως τη λέμε. Η κλασική τεχνική είναι όταν ο μικροκαθετήρας βρίσκεται στο στέλεχος της προστατικής αρτηρίας, όπως βλέπετε σε αυτά εδώ τα δύο τα παραδείγματα, που βλέπετε ότι ο μικροκαθετήρας είναι στο στέλεχος και από εδώ θα χύσουμε τα εμβολικά υλικά, τα μικροσφαιρίδια. Η perfected τεχνική είναι όταν εμβολήσουμε πρώτα από το στέλεχος και στη συνέχεια μπούμε distally. Είναι αυτό που λέμε proximal embolization, then distal. Δηλαδή, με ένα μικροκαθετήρα, ειδικό μικροκαθετήρα, μπούμε μέσα στον αδένα. Έρχομαι δηλαδή εδώ, σε αυτά τα αγγεία, και εμβολήσουμε και από εδώ. Έχει βρεθεί από την κοινότητα της εμβατικής ακτινολογίας ότι η perfected τεχνική είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων και επίσης έχει χαμηλό ποσοστό επανεμφάνισης των συμπτωμάτων σε αυτούς τους ασθενείς. Ένα παράδειγμα step by step πώς γίνεται ο εμβολισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση της αριστερής προστατικής αρτηρίας.
Καταρχήν, με ένα μεγάλο καθετήρα 5 French, διαγνωστικό καθετήρα, καθετηριάζουμε την έσω λαγωνή αρτηρία και μια προβολή LAO, δηλαδή lateral oblique view, 30 με 35 μοίρες, κάνουμε αγγιογραφία και παίρνουμε αυτή την εικόνα. Όταν είμαστε σε αυτή την εικόνα, πρέπει να αναγνωρίσουμε την προστατική αρτηρία. Είπαμε ότι συνήθως η προστατική αρτηρία εκφύγεται από το πρόσωπο τμήμα της έσω λαγωνίου αρτηρίας. Στην προκειμένη περίπτωση, ο επεμβατικός ακτινολόγος, αυτό που σας λέω, learning curve, είναι να εντοπίσει από την πρώτη φορά ποια είναι η προστατική αρτηρία για να μην ξεκινήσει να καθετηριάζει ένα-ένα τα αγγεία και να κάνει 100 ώρες. Στην προκειμένη περίπτωση, η προστατική αρτηρία είναι αυτή εδώ, η οποία εκφύεται από αυτό το σημείο. Είναι κοινή έκφυση, δηλαδή με την ανοπιστική αρτηρία. Αυτή είναι η ανοπιστική αρτηρία. Επομένως, στη συνέχεια, με ένα μικρό καθετήρα, αυτό είναι ο μάκρο καθετήρα, με ένα μικρό καθετήρα, έχει γίνει καθετηριασμός της προστατικής αρτηρίας. Βλέπετε ότι με ένα μικρό καθετήρα, αυτό είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε στο τμήμα μας. Εγώ χρησιμοποιώ ένα καθετήρα 2-4. Κάναμε αγγιογραφία και βλέπουμε το σκιαγραφικό στον προστάτη αδένα και μπήκε αντίσταλλη ο καθετήρας και βλέπουμε ακριβώς αυτό που πρέπει να δούμε τη σκιαγράφηση του προστάτη. Και εφόσον επιβεβαιωθεί η θέση, είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν ανασκοπτικοί κλάδοι με άλλα αγγεία της πιέλου. Δίνουμε νητρόδι για να κάνουμε διαστολή του αγγείου αρκετή και στη συνέχεια κάνουμε την έχυση των σφαιριδίων. Και αυτό που σας είπα και σας είπα προηγουμένως είναι ότι βλέπουμε τη στάση του σκιαγραφικού και κάπως σκιαγραφείται το παρέχημα του αδένα, ενώ στην αγγιογραφία μετά τον εμβολισμό δεν πάει καθόλου αιματική ροή μέσα στο παρέχημα του προστάτη αδένα. Τώρα, το not target embolization, και τελειώνω σιγά σιγά, είναι ο φόβος και ο τρόπος των επεμβατικών ακτινολόγων που διενεργούν αυτές οι επεμβατικές πράξεις. Δηλαδή, να υπάρχουν αναστομωτικοί κλάδοι μεταξύ της προστατικής αρτηρίας και οποιοδήποτε άλλο αγγείου στην πίελο. Όπως σε αυτό το παράδειγμα, που είναι ένα παράδειγμα που διενέργησα πριν λίγους μήνες στη Λευκοσία, όπου βλέπετε ότι είμαι στο στέλεχος με ένα μικρό καθετήρα της προστατικής αρτηρίας, σκιαγραφείται πάρα πολύ ωραία ο προστάτης, όμως βλέπουμε ένα αγγείο το οποίο πηγαίνει προς τα κάτω, υπάρχει εδώ μια δυσπλασία και συνέχεια ένα αγγείο πάει προς το πέος. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να αρχίσουμε τα εμβολικά υλικά από αυτό το σημείο, διότι εκτός από το προστάτη τα εμβολικά υλικά θα φύγουν και θα πάνε και προς το πέος και είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε. Στην προκειμένη περίπτωση, το στόχος και το πλάνο είναι να κλείσουμε το σημείο της αναστόμωσης. Πρέπει δηλαδή με ένα μικροκαθετήρα, όπως στην προκειμένη περίπτωση, να φτάσουμε στο σημείο της αναστόμωσης, να ρίξουμε μεταλλικά σφυράματα, τα micropellets όπως τα λέμε, να κλείσουμε και να επιβεβαιώσουμε ότι η αγγιογραφία πλέον δεν πηγαίνει τίποτα προς τα κάτω, αλλά όλο το αίμα πάει στο προστάτη αδένα και τελικά να εμβολήσουμε με μικροσφαιρίδια τον προστάτη και η τελική αγγιογραφία, όπως τη βλέπετε εδώ, να μην έχουμε καμία απεικόνηση του προστατικού αδένα. Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα που βλέπετε ότι υπάρχει ουσιαστικά αναστομωτική κλάδη με, με το έντερο, με το ορθό, όπως εδώ βλέπετε ότι βλέπουμε και το retrograde flow προς την κάτω μεσεντέρου αρτηρία. Αυτό το αγγείο δεν πρέπει να το εμβολήσουμε, πρέπει να το αποφύγουμε και δεν πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε. Τώρα, το θέμα δεν είναι τι λέμε εμείς για τον εμβολισμό, αλλά και πώς οι ορολόγοι μας βλέπουν, γιατί αυτοί είναι οι ασθενείς που θα δουν πρώτα τον ασθενή. Αυτή είναι η κλινική γιατροί που θα δουν πρώτα τον ασθενή και θα μας τον παραπέμψουν. Άρα έχει σημασία τι γνώμη έχουν οι ουρολόγοι για εμάς και προκειμένου για τις επεμβάσεις που εμείς διενεργούμε. Πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση από το 2022 ο εμβολισμός των προστατικών αρτηριών να είναι στα guidelines της Ευρωπαϊκής Εταιρείας της Ουρολογικής. Και τι λένε? Λένε ότι ο ουρολόγος πρέπει να συστήνει και να προτείνει στον ασθενή του, ο οποίος έχει συμπτώματα κατώτερου ουροβλητικού, ότι μπορεί να υποβληθεί μεταξύ των άλλων επεμβάσεων και στον εμβολισμό των προστατικών αρτηριών, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου. Και λένε ότι αυτή η τεχνική πρέπει να γίνεται μόνο σε κέντρα που έχουν μεγάλο όγκο περιστατικών, και το follow-up γίνεται από τους ουρολόγους. Και σε αυτό θα συμφωνήσω, διότι ο πνευματικός ακτινολόγος πρέπει να φτάσει σε ένα καλό σημείο καμπής, στην καμπή εκμάθησης, προκειμένου να διενεργεί αυτές τις επεμβάσεις αποτελεσματικά. Από την άλλη, όμως, δεν είμαστε κλινικοί γιατροί για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ολιστικά τους ασθενείς. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο ειδικοτήτων.
Τώρα, ποιο είναι ο ασθενή που εμεί οι κομματικοί αχτενολόγοι θέλουμε να μα στείλει ορολόγο για να βολήσουμε. Ένα ασθενή με καλή υπερτροφία, δηλαδή pirate score 2. Δεν θέλουμε να βολήσουμε καρκίνους προς το παρόν. Μελλοντικά ενδεχομένως να γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι στις κατευθυντήριες οδηγίες. Με έναν όγκο προστάτη τουλάχιστον 35 ml, χωρίς ανωτατόριο, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουμε έναντι όλων των υπολείπων τεχνικών. Και αυτό ο ασθενή να έχει συμπτώματα λόγω του μεγάλου προστάτη. Δηλαδή να έχει τα συμπτώματα που λέμε μέτρια σοβαρά από το κατώτερο ορωπητικό, να έχει δοκιμάσει ή να έχει αποτύχει η φαρμακευτική αγωγή και να μην είναι υποψήφιος για χειρουργική επέμβαση. Ενώ πραγματικά θα συζητούσα και έχω συζητήσει δηλαδή με νέους ασθενείς, γιατί πλέον οι ασθενείς μας έχουμε και νεότερους ασθενείς, μορφωμένους ασθενείς, οι οποίοι ενημερώνονται και από τα social media, από το internet κτλ. Και τους ενδιαφέρει η σεξουαλική τους ζωή, το ενδεχόμενο της παλίδρομης εξαιμάτωσης, της θετικής λειτουργίας της ακράτειας των ουρών. Οπότε, ναι, με αυτόν τον ασθενή θα συζητούσα και με τον ουρολόγο του, αλλά και με το ίδιο για το ενδεχόμενο της, του εμβολισμού των προστατικών αρτηριών. Δεν θα εμβόλιζα κάποιον ασθενή ο οποίος έχει καρκίνο στον προστάτη επιβεβαιωμένο, έχει ενεργό λίμωξη, έχει εκκορπώματα στην οδόχο κύστη, έχει στένωση της ουρίθρας, είναι νευρογενική κύστη ή επηρεασμένη, σοβαρά επηρεασμένη εφρική λειτουργία κάτω από 30 τον GFR. Και ο λόγος είναι διότι κατά τη διάρκεια του εμβολισμού χρησιμοποιούμε περίπου 150-200 μέρες διαγραφικού. Επομένως, δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε την εφρική λειτουργία σε έναν τέτοιο ασθενή. Τώρα, διουρθική προστατεκτομή ή εμβολισμός των προστατικών αρτηρίων. Η διουρθική προστατεκτομή είναι η gold standard τεχνική, η οποία χρησιμοποιείται τα τελευταία 50 χρόνια από τους ουρολόγους και όχι μόνο. Ο εμβολισμός είναι μια τεχνική, η οποία χρησιμοποιείται τα τελευταία 10. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν πρέπει. Έχουν βγει πάρα πολλά paper τα οποία συγκρίνουν αυτές τις δύο τεχνικές. Έχουν βρει τα πλεονεκτήματα της κάθε τεχνικής, τα μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής και πού είναι το average των δύο. Προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη σύγκριση ακόμα. Ενδεχομένως να είναι λίγο νωρίς, γιατί ο εμβολισμός πρέπει να δούμε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Όμως αυτό που έχουμε να πούμε για τον εμβολισμό είναι ότι είναι μια τεχνική η οποία, όπως βλέπετε, είναι αποτελεσματική. Το IPSS score, το score που μετράνε οι ουρολόγοι για να δουν κατά πόσο ο ασθενής απαλλάσσεται από τα συμπτώματα, και βλέπετε ότι είναι ίσο μεταξύ των δύο τεχνικών. Το score της σεξουαλικής δραστηριότητας επίσης είναι ίσο μάλλον, αλλά δεν μας δίνει οποιοδήποτε μειονέκτημα. Ωστόσο, το πλεονέκτημα της PA τεχνικής είναι ότι έχει λιγότερες επιπλοκές, σχεδόν καθόλου χρόνο νοσηλείας, είναι cost effective, οπότε για τα κέντρα που βλέπουν τα οικονομικά, για τα συστήματα δηλαδή που αφορά το οικονομικό, είναι κάτι που έχει το ρόλο του. Όμως τελειώνοντας, και αυτό είναι το take home message που θέλω να δώσω με αυτή την ομιλία, είναι ότι στο τέλος θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται σωστή ενημέρωση των ασθενή. Πρέπει και ο ουρολόγος, αλλά και ο υπατικός αρτηριολόγος να ενημερώσουν τον ασθενή για όλες τις τεχνικές που έχουν στη διάθεσή τους. Πρέπει να γίνει μια σωστή επιλογή των ασθενών. Δεν κάνουν όλοι οι ασθενείς, δεν πάμε στο καφενείο και παίρνουμε όποιον να είναι και να του πούμε εσύ κάνεις για εμβολισμό, εσύ κάνεις για TERP, εσύ δεν κάνεις για τίποτα. Ο κάθε ασθενής θεωρώ ότι είναι μοναδικός και πρέπει να επιλέξουμε το σωστό ασθενή για τη σωστή επέμβαση. Και όταν τον ενημερώσουμε σωστά, ακούσουμε τους προβληματισμούς του, ακούσουμε τις ανησυχίες του και τις προσδοκίες του. Διότι προφανώς ένας ασθενής που είναι 60 χρονών δεν έχει τις ίδιες προσδοκίες μετά τον εμβολισμό από ένα ασθενή που είναι 80, διαφορετικές προσδοκίες και ανησυχίες έχει ο καθένας. Τότε θεωρώ ότι μπορεί να πούμε ότι μπορεί να είναι και απόφαση του ίδιου του ασθενή για το με ποια μέθοδο θα ήθελε να θεραπευτεί. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Κύριε και καταναλωτικό τώρα που άρα και πολύ διδακτική, ήρθατε βήμα βήμα, μηνύματα τα ξεκάθαρα και αυτή την απολογούσα με το ψεύδιο βήμα συνολικά και το διαγνωστικό πλήρως και το reporting αλλά και το θεραπευτικό. Επομένως, σου δίνει τι χώρο έχει ένα οργανισμό του προστάτη για την αρθρολογία. Δηλαδή, πόσο αν δεν είναι συνεσχιασμένος κάπου, μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματικός που να καλύπτει όλο το φάσμα της αντιμετώπισης. Πάντα σε συνεργασία με τον αντίστοιχο άλλο κλινικό γιατρό, οι δυνατότητες να το πιτάνε είναι εξαιρετικές. Και θα δούμε προφανώς επεκτάσεις. Εγώ που υπόψη μου μια εργασία για καρκίνο, για εμβολισμό σε καρκίνο προστάτη, που φαίνεται ότι
Δεν υπάρχουν guidelines, δεν υπάρχουν αποδείξεις, είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά φαίνεται ότι μιλάμε για ένα παιδί που θα διαβρύνει. Εννοείται. Και γίνονται εργασίες και όσον αφορά χημεμβολισμούς και όσον αφορά ραδιοεμβολισμούς. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος στην επόμενη δεκαετία είναι ανοιχτός. Υπάρχει ευκαιρία για όποιον συνάδελφο που θέλει να ρωτήσει ή να κάνει κάποιο σχολιασμό, είτε είναι μακριά και συνεδεμένος ηλεκτρονικά, οπότε κάνει ανοιχτό τον εαυτό του και ρωτάει, είτε είναι μέσα στην αίθουσα. Είναι ανοιχτή η συζήτηση και σε ερωτήσεις και σε σχόλια και σε παρακολουθήσεις και σε αντιρρήσεις. Αν ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι για ερωτήσεις, ίσως έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε μετά, βλέποντας τα περιστατικά που μας παρουσιάζει ο κ. Μίκης, που μας βοηθήσουν λίγο να κάνουμε μια σύντομη επανάληψη επί πραγματικών περιστατικών αυτών που μας έχετε αναπτύξει εσείς. Καλησπέρα. Θα παρουσιάσω 4 περιστατικά ενδιαφέροντα σχετικά με την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη και την ενδοαυλική αντιμετώπιση. Στο πρώτο περιστατικό έχουμε ασθενή ηλικία 63 ετών με συμπτώματα από το κατώτερο ουροπητικό σύστημα όπως συχνουρία και νυκτουρία και με PSA ουρού εντός των φυσιολογικών ορίων. Το υπερηχογράφημα ανέδειξε ήπια αυξημένο το μέγεθος και τον όγκο του προστάτη με σχετικά νεομιογενή φωτομή. Στη μαγνητική τομογραφία που διενεργήθηκε, στις ΤΑΒ2 ακολουθίες σε γκάρσιο και σε βελιαίο επίπεδο, παρατηρούμε την ήπια αύξηση των διαστάσεων του προστάτη με την σχετική ανομοιογένεια της μεταβατικής ζώνης με παρουσία ολιγάρθμων υπερπλαστικών όζων. Ο προστάτης είχε ομαλό περίγραμμα. Στις ακολουθίες diffusion δεν παρατηρήθηκε κάποια αιστεία περιορισμού της διάχυσης, ούτε κάποια αιστεία παθολογικού πρώιμου πλουτισμού από τις δυναμικές ακολουθίες με το σκιαγραφικό. Επομένως, συμπερασματικά ο προστάτης απεικονίστηκε με ήπια αυξημένο μέγεθος, με όγκο στα 38,5 κυβικά εκατοστά, με ομαλό περίγραμμα, χωρίς να υπάρχει κάποια αισθητική βλάβη με περιορισμό τη διάχυση ή παθολογικό πλουτισμό και μια ήπια ανομοιογένεια τη μεταβατική ζώνη στα πλαίσια τη υπερπλασία. Επομένως, με βάση τα κριτήρια, ταξινομήθηκε ως ΠΑΕΡΑΤ2 και ακολουθήθηκε συντηρητική αγωγή για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Στο δεύτερο περιστατικό, έχουμε ασθενή ηλικίας 68 ετών με συμπτώματα από το κατώτερο ουροπητικό σύστημα και με αυξημένο PSA ουρού. Στην μαγνητική τομογραφία, στις ΤΑΒ2 ακολουθίες γκάρσιο και βελίο επίπεδο, βλέπουμε ότι ο προστάτης έχει φυσιολογικό μέγεθος και με μια ήπια ανομοιογένεια της μεταβατικής ζώνης. Στις ακολουθίες, ωστόσο, διάχυσης που ακολούθησαν, αναδείχθηκε μια μικρή αιστεία διαμέτρου 1/1000 στην περιφερική ζώνη δεξιά, στο ύψος της βάσης του προστάτη αδένα, η οποία εμφάνιζε έντονο περιορισμό της διάχυσης, με χαμηλό σήμα στον ADC χάρτη. Στις δυναμικές ακολουθίες με το σκιαγραφικό, η αιστεία αυτή εμφάνιζε αυξημένο πρώιμο εμπλουτισμό. Στο ίδιο ύψος περίπου, στην περιφερική ζώνη αριστερά, παρατηρήθηκε μια περιοχή διαμέτρου 1/2 εκατοστού, η οποία εμφάνιζε έντονο περιορισμό της διάχυσης, ενώ στις δυναμικές ακολουθίες με το σκιαγραφικό παρατηρήθηκε η σταδιακή πρώιμη ενίσχυση σε σχέση με το υπόλοιπο παρένχημα του προστάτη αδένα. Συμπερασματικά, λοιπόν, το μέγεθος του προστάτη ήταν φυσιολογικό όπως και ο όγκος του και αναδείχθηκε μια αιστεία 1/1000 στην περιφερική ζώνη δεξιά με περιορισμό της διάχυσης και έντονο πρώιμο πλουτισμό και μια περιοχή 1/2 εκατοστού στην περιφερική ζώνη αριστερά με περιορισμό της διάχυσης και πρώιμο πλουτισμό. Με βάση τα κριτήρια PIRADS, η δεξιά βλάβη ταξινομήθηκε ως PIRADS4 καθώς είχε διάμετρο κάτω από 1/2 εκατοστό, ενώ η βλάβη αριστερά ταξινομήθηκε ως PIRADS5 καθώς είχε διάμετρο 1/2 εκατοστό. Στην ίδια εξέταση παρατηρήθηκε και μια εξεργασία 1,3 εκατοστά στο πίσω τείχμα της οροδόχου κύστης, η οποία εμφανίζει περιορισμό της διάχυσης και εμπλουτισμό μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού και αποδόθηκε σε θύλωμα οροδόχου κύστης. Επομένως, είναι σημαντικό και σε αυτές τις εξετάσεις του προστάτη να ελέγχουμε και τα γειτονικά όργανα όπως η οροδόχος κύστη και το ορθό για τυχόν συνυπάρχουσες βλάβες. Στο τρίτο περιστατικό, ασθενής ηλικίας 58 ετών με έντονα συμπτώματα από το κατώτερο ουροπητικό σύστημα με σημαντικά αυξημένο PSA ουρού
και PSA density. Διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία στις TAV2 ακολουθίες σε γκάρσιο και βελαίο επίπεδο. Αναδεικνύεται μια υποηχοϊκή οειδού σχήματος, χαμηλού TAV2 σήματος, συγγνώμη, οειδούς σχήματος περιοχής στη μεταβατική ζώνη δεξιά, η οποία βλέπουμε στις οβελιές ανασυνθέσεις να επεκτείνεται και εντός της ενδοκιστικής προβολής του μέσου λοβού. Στις ακολουθίες διάχυσης, η αιστεία αυτή εμφάνιζε έντονο περιορισμό της διάχυσης, ενώ δεν είχε ενίσχυση πρόσληψης. Στις ακολουθίες διάχυσης, εμφάνιζε έντονο περιορισμό της διάχυσης με αυξημένο σήμα στη diffusion και χαμηλό σήμα στον ADC χάρτη, ενώ δεν εμφάνιζε πρώιμο εμπλουτισμό στις δυναμικές ακολουθίες. Επομένως, συμπερασματικά, ο όγκος του προστάτη ήταν σημαντικά αυξημένος, με παρουσία μιας οειδού σχήματος βλάβης, 2,4 εκατοστών στο πρόσθετο τμήμα της μεταβατικής ζώνης δεξιά, με χαμηλό TAV2 σήμα, έντονο περιορισμό της διάχυσης, με εστιακή επέκταση στην ενδοκιστική προβολή του μέσου λοβού. Επομένως, με βάση τα κριτήρια PIRAGS, η βλάβη ταξινομήθηκε λόγω του σχήματος που ήταν ο οειδής, λόγω του χαμηλού TAV2 σήματος, ομοιογενούς TAV2 σήματος και λόγω της διαμέτρου, που ήταν πάνω από 1,5 εκατοστό, ως PIRAGS 5. Και η βιοψία ανέδειξε κακοήθεια. Στο τέταρτο περιστατικό, ασθενής ηλικίας 60 ετών, με έντονα συμπτώματα από το κατώτερο ουροπητικό σύστημα και με ένα PSA ουρού εντός των φυσιολογικών ορίων. Το υπερηχογράφημα ανέδειξε σημαντικά αυξημένο το μέγεθος και τον όγκο του προστάτη με αναγενή ηχοδομή της μεταβατικής ζώνης. Η μαγνητική τομογραφία στις TAV2 ακολουθίες ανέδειξε μια σημαντική διόγκωση του προστάτη με ενδοκιστική προβολή του μέσου λοβού και με έντονη ανομοιογένεια της μεταβατικής ζώνης με παρουσία πολλαπλών υπερπλαστικών οζυδίων. Στις ακολουθίες διάχυσης δεν υπήρξε παθολογικό περιορισμός της διάχυσης, κάποια αιστεία ή κάποιος παθολογικός εμπλουτισμός στις δυναμικές ακολουθίες. Όγκος του προστάτη ήταν σημαντικά αυξημένος και είχε σημαντική ανομοιογένεια της μεταβατικής ζώνης στα πλαίσια υπερπλασίας. Με βάση τα κριτήρια, η βλάβη ταξινομήθηκε ως PIRAGS 2. Λόγω του σημαντικά αυξημένου όγκου του προστάτη, ο ασθενής κρίθηκε κατάλληλος για χειρουργική επέμβαση και έτσι οδηγήθηκε για εμβολισμό των προστατικών αρτηριών για ανακούφιση από τα συμπτώματα. Τοποθετήθηκε θηκάρι 6 French στη μοιραία αρτηρία, προωθήθηκε αγγειογραφικός καθετήρας 5 French μέχρι την εσολαγόνιο αρτηρία και διενεργήθηκαν οι αγγειογραφίες για να αναδειχθούν οι προστατικές αρτηρίες πρώτα δεξιά και μετά αριστερά. Στη συνέχεια προωθήθηκε μικροκαθετήρας, καθετηριάστηκαν οι προστατικές αρτηρίες, διενεργήθηκαν αγγειογραφίες για να αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης αναστομώσεων με αρτηριακούς κλάδους άλλων οργάνων μη στόχων που δεν θέλουμε να εμβολιστούν και ακολούθησε εμβολισμός με μικροσφαιρίδια 300 με 500 μικρόμετρα. Το τελικό αγγειογραφικό αποτέλεσμα έδειξε σημαντική ελάττωση του σκιαγραφικού μπλας του παρεγχήματος του προστάτη. Αν και είχαμε πολύ καλό κλινικό αποτέλεσμα, τεχνικό αποτέλεσμα, το κλινικό αποτέλεσμα στους 6 μήνες ήταν μέτριο, πιθανώς λόγω του σημαντικά αυξημένου μεγέθους του προστάτη. Ευχαριστώ. Επομένως, τώρα υπάρχει ακόμα η ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κύριε Φεραλάμπου. Μαζί τα έχουμε δει τα περιστατικά με τον Βασίλη. Οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η παρουσίαση και σωστά να δείξουμε ουσιαστικά τις διαφορές μεταξύ της ταξινόμησης στα περιστατικά. Καθώς επίσης και την πορεία του τελευταίου περιστατικού από την διάγνωση στον εμβολισμό. Σωστά, B-values πρέπει να τα ανεβάσουμε. Ακριβώς. P-values. Ναι, τα P-values πρέπει να είναι έως 1.400 για να μπορέσουν να αξιολογήσουν καλά το ακριβώς. Η γκρίζα ζώνη έχει μικρό περιορισμό, διάξει μεγάλο περιορισμό γιατί υπάρχει αρκετό περιορισμό και αλλάζει στα στάδια. Σωστό. Αν κάποιο σχόλιο και ο Βεζιλάκη είναι και καλά. Ναι, πάντως και ο Σκαρτήρη, γιατί ο Σκάρος Καρλάμος έχει κάνει πολλή προσπάθεια. Στην χρόνια, ιδίως σε ζωή
Και αυτή η προσπάθεια πολύ δικαρικούς αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο της ουσίας, πολύ περισσότερο από τα περισσότερα νοσοκομεία της Ελλάδας. Βρήκε ανθρώπους που εμπιστεύονται την μέθοδο. Αναρωτιέται κανείς τι είναι η παραμετρική, ας πούμε, και λέμε ότι ένα άλλο μπορεί να έχει κάποιο. Το δεύτερο είναι το ρολόι, το δεύτερο είναι το ρολόι. Ξαφνικά μιλάς αντιστοίχως ότι εδώ μπορεί να σε βοηθήσει θεραπευτικά. Φυσικά. Αυτό μας προβληματίζει, αλλά δεν μας παραξενεύει. Το ακριβό το πρόβλημα. Είναι αυτό, δεν το βάζω ακριβώς. Τώρα λοιπόν στο τοπίο και στα κάγκρα και η Ανατολική στα Αμερικάνικα κάγκρα. Παρότι οι μεγάλες σειρές είναι 2.000 περιστατικά στη Βραζιλία και άλλα 2.000 στη Πορτογαλία και κάθε χώρα μεγάλη έχει πάνω από 2.000 περιστατικά. Όταν συζητάμε έτσι αυτά τα πολιτικές με άλλους συμβαίνους, περισσότερο αισιόδοξη, γιατί λένε ότι η μέθοδος δουλεύει. Πώς να δουλεύει, αργά και γρήγορα, κάποιοι θα είναι υποχρεωμένοι να τη δεχτούν, είτε βάζοντας κάποια λογικά, επιστημονικά, θα έλεγα, ή κλήρες ασφαλείας, ότι πρέπει να συγκριθούν σε κάποιες στοιχειοποιημένες με άλλες μεθόδους, αλλά είναι μετά δύσκολο να κάτσουν και να συνεργαστούν για να τυχιοποιήσουν τις δικές μεθόδους με τις δικές. Εκεί υπάρχει αντίσταση. Οπότε αναγκαστικά πας και το κάνεις με, ας το πω λέμε, με σάμπου, δηλαδή φαρμακευτική αγωγή με εμβολισμό, και βρέθηκε ότι ναι, είναι ανώτερο. Ωραία, είναι ανώτερο. Μετά σου λέει ναι, αλλά να μπορούμε κάποιες ειδικές ενδείξεις. Εμπόδια πάντα βρίσκονται. Μέχρι στιγμής θα έχουν ξεπεράσει οι σειρές σε κάλλες του υπόλοιπου. Με αποκορύφωμα το τελευταίο χρόνο που έχει μια σειρά και συγκριτική σειρά που πρέπει να βάζει τα πράγματα στη θέση του. Φυσικά και δεν δουλεύει σε όλους. Φυσικά όμως και οι ορολογικές σειρές δεν δουλεύουν σε όλους. Αδιαφυσβήτητα υπάρχουν εκλογές όπως παλίδρων εξυπηρεμάτους και η ακράτεια της μέρειας. Δεν υπάρχουν στον εγωγισμό. Και όταν το θέσεις εδώ στον ίδιο τον ρόλο, εσύ αν είσαι στον πρόβλημα, θα διαλέγεις. Αφοράς πιθάνως πάνω για την υπόλοιπη ζωή σου, αν τη χώρα θα δίνει πιο πολύ πιθάνω ότι πρέπει και έχεις ένα ρόλο. Γιατί δεν είναι ότι απέτυχε είναι ότι είναι στι περιγραφόμενε εθνικέ. 1%, 2% ναι, αλλά να σε σύσπω ένα ή ο δύο. Εκεί ναι, θα προβληματιστούν. Λοιπόν, θα βρει λοιπόν μέρο, θα βρει γρήγορα, θα βρει τη θέση τη. Όπω τη βρίσκουν οι διαγνωστικέ δικέ μα μεθόδου. Θα προσπαθούν να υπάρχει εμπιστοσύνη. Σίγουρα εμεί δεν μπορούμε να του βοηθήσουμε όλου, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να του χειρουργήσουμε όλου. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν είναι χειρουργήσει. Είτε για λόγω προβλημάτων ατομικών, είτε με γέλος προστάτη, είτε λόγω άλλων θεμάτων εγκαιρωμένων, καρδιαγνωστικών, νεφρικών, δεν μπορούμε να δούμε. Πιστεύω ότι υπάρχει όμως για όλες τις μεταφράσεις. Συναντήρια και πάλι στα λόγια την προσπάθεια που κάνεις στην Κύπρο και ελπίζω να καταφέρω μια ουσιαστικά από θέμα. Στην καλή. Καλό.